τελευταία χρόνια ο άνθρωπος αναζήτησε την ευτυχία και προσπάθησε να δώσει διάφορους ορισμούς στην αναζήτηση αυτής της έννοιας. Άλλοι προσπάθησαν να είναι ευτυχισμένοι μέσω της θρησκείας, κατέφυγαν σε διάφορα μέρη όπως το Άγιο Όρος, άλλοι κλείστηκαν σε σπηγές, ορισμένοι έτρωγαν ακρίδες στην έρημο και άλλα τέτοια περίεργα εδέσματα. Στη σύγχρονη εποχή, ο άνθρωπος την αναζήτησε στο πλούτο, στην εξουσία. Κάποιοι θέλησαν με 5 πετρελοπηγές, με κάποιες επιχειρήσεις και ένα κότερο να την βρούνε. Ο δικός μου ορισμός της ευτυχίας είναι το να είναι μεσοβδόμαδα, μεσημέρι, όλη η πόλη εκεί στο βάθος, μία μάζα από 2 εκατομμύρια ανθρώπους να τρέχει πανικόβλητη για τις δουλειές της, κορναρίσματα, κάποιοι εγκλωβισμένοι σε ασανσέρ, άλλοι σταματημένοι στο περιφερειακό από μια ταρίκα που είχαν αποδογυρίσει να περιμένουν 5 ώρες, το άγχος και η καρδιακή σφιγμή τους να βαράνε κόκκινο, και μέσα σε όλο αυτό το μπάχαλο και την παράνοια να μπορώ να έχω το προνόμιο να είμαι ο μόνος που μεσημέρι Πέμπτης μαζί με την ερωμένη μου την γνωστή Ορμπέα Όρκα, σε σύνδεση χρονομέτρου πάντα, να μπορώ να ρουφάω τον φραπέ μου ή ό,τι τέλος πάντων έχει απομείνει από αυτό, χαλαρώνοντας τους 42 σφιγμούς μετά από άλλο ένα χρονομετράκι στο ελεύθερο μεταξύ Θεσσαλονίκης Περαίας, και να απολαμβάνω θάλασσα, φύκια, καθαρό αέρα και 2 σύννεφα που στους ίδιους νοχελικούς ρυθμούς με εμένα ταξιδεύουν προς τα δυτικά. Παρέα μου σε μια έρημη παραλία εδώ πέρα, οι γλάρι που πετάνε ψηλά, αν μπορείτε να τους διακρίνετε, και αυτή η μαγική αίσθηση, όπως είπα και πριν, του να είμαι ο μοναδικός που να νιώθει αυτό που νιώθω τώρα. Προς όλους τους φίλους μου και συναθητές μου συμποδηλάτες και ειδικά τους φίλους από το Cycling.gr και στο χώρο, καλή σας μέρα, πάντα με δύναμη, υγεία και πολλά και ασφαλή χειρότητα. Από Αντώνοπλο, out.